Μιλάνε για περιοχές οι οποίες έχουν μείνει ανοχυρωτές. Τώρα βλέπουμε πάνω ρεπορτάζ, δεξιά το μηχάνημα. Κάνε ρεπορτάζ και σε βλέπει ο κύριος Πέτσας τώρα. Σε βλέπει ο αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών. Βλέπει την εικόνα. Φέρνουμε μπροστά στον υπουργό την κατάσταση που επικρατεί στην Εύβοια αυτή την ώρα. Ήταν ατή η βροχή, θα έχει κι άλλες βροχές. Άρα, υπουργέ, τρεχάτε ποδαράκια μου τώρα. Καλημέρα κύριε Πέτσα. Τι κάνετε? Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εδώ σας θέλω τώρα. Δεν άκουσα πριν το ρεπορτάζ του καλού συναδέλφου, αλλά βλέπω οι ζημιές είναι χαμηλά προς τη θάλασσα, δεν είναι? Ναι, χαμηλά είναι οι ζημιές, αλλά κόπηκε έχει ο δρόμος. Έχει μεγάλη διαφορά, ναι, αυτό από το να συνδέουμε τα καμένα με τις ζημιές κοντά στη θάλασσα, έτσι? Είναι ζημιές όμως, υπουργέ. Είναι ζημιές. Σαφέστατα. Φυσικά και δεν έχω δρόμο εγώ. Αυτό θα πει ο κόσμος. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά ναι, δεν άκουσα το ρεπορτάζ πριν και δεν ξέρω αν συνδέθηκε αυτό με τα καμένα. Τελείως διαφορετικό πράγμα. Κοιτάξτε. Συνδέθηκε αυτό με τα καμένα. Τελείως διαφορετικό πράγμα. Κοιτάξτε. Τίγεται ένα τεράστιο θέμα το οποίο θα προκύψει αμέσως μετά τη λήξη των πυρκαγιών. Πρώτον, είναι ο σχεδιασμός ο οποίος θα πρέπει να γίνει. Και δεύτερον, είναι η ετοιμότητα που πρέπει να έχουμε και οι άμεσες παρεμβάσεις, έτσι ώστε να μην εξακολουθήσει, να μην πάμε στο δεύτερο. Στη δεύτερη πράξη ουσιαστικά αυτής της καταστροφής που είναι οι πλημμύρες. Έχουμε μελετήσει πολλές περιοχές για πλημμύρες μετά από μια μεγάλη πυρκαγιά στην Κινέτα, στην Ηλία, στη Χίο. Τα έχουμε ζήσει αυτά, ακριβώς. Πρόσφατα παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια την εξέλιξη της κατάστασης μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στην Κύπρο κάτω, που και εκεί είχαμε μια μεγάλη πυρκαγιά. Έχουμε πάει τρεις φορές στην Κύπρο για να αποφύγουμε τα πλημμυρικά φαινόμενα. Πρέπει να είμαστε σε μια φάση διαρκούς, αν θέλετε, έρευνας, γιατί μόνο με έρευνα γίνεται αυτό. Δεν γίνεται, δηλαδή, εάν πιάσουμε και προκηρύξουμε μια μελέτη όπως τις προκηρύσαμε την προηγούμενη δεκαετία, 20ετία και πολύ περισσότερο, αυτές οι μελέτες είναι ουσιαστικά άχρηστες. Δεν παίρνουν υπόψη τα νέα δεδομένα, δεν παίρνουν υπόψη τα νέα στοιχεία που μπαίνουν από την κλιματική κρίση και ουσιαστικά είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη και το είδαμε αυτό πρώτα στα Χανιά, στην Καρδίτσα, στην Κεφαλονιά. Έτσι. Προκύπτουν νέα δεδομένα που χωρίς αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα και ό,τι και αν κάνουμε πάλι αυτό ενέχει μεγάλη διακινδύνευση. Με τα καμένα, τελείως διαφορετικό πράγμα. Κοιτάξτε, όταν το καμένο είναι απάνω και έχει πλημμύρα, χαλάει ο δρόμος κάτω. Είναι απλό. Άρα λοιπόν εδώ έχετε δουλειά, υπουργέ. Έχετε δουλειά και πρέπει η παρέμβαση να είναι άμεση. Πιστεύω. Σαφέστατα. Έτσι. Σαφέστατα, και εσείς είστε υπουργός ειδικών αποστολών. Έτσι. Κύριε Αυτιά, ότι είμαστε δίπλα και στους πολίτες με τα επιδόματα κοινωνικής προστασίας και στεγαστικής συνδρομής, αλλά και στους δήμους και στις περιφέρειες για τα έργα αποκατάστασης. Ακριβώς. Να σας πω μόνο πριν τους σεισμούς. Ναι. Δηλαδή, ό,τι είχαμε αντιμετωπίσει μέχρι και τον Αύγουστο, είχαμε δώσει περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτό εδώ το σημείο βρισκόταν η παραλία Φραγκάκη στο Αχλάδι της Βόρειας Εύβοιας. Όγκοι από λάσπη και φερτά υλικά έχουν καλύψει τα πάντα μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας, που σάρωσε την περιοχή και εξαφάνισε την πλάζ, ενώνοντας τη θάλασσα με το δρόμο. Η ίδια περιοχή πριν από δύο μήνες είχε παραδοθεί στο έλεος της πύρινης Λέλαπας και σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων. Και προσπαθούμε με μηχανήματα εδώ να ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Κατά ώρα δεν έχουν πλημμυρίσει σπίτια, αλλά όπως το πάει θα πλημμυρίσουν κιόλας. Και από εκεί Κοτσικιά, Αχλάδι έχουμε πρόβλημα σοβαρό και στο δρόμο και μέσα στον οικισμό. Η κακοκαιρία μέσα σε λίγες ώρες άφησε τα σημάδια της σε όλες τις περιοχές που είχαν πληγεί από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου. Κοτσικιά, Αχλάδι, Αγία Άννα και Στροφιλιά σαρώθηκαν από την έντονη βροχόπτωση που προκάλεσε κατολιστήσεις και πλημμύρες σε δρόμους, χωράφια αλλά και σε σπίτια. Κάποια υπόγεια πλημμύρισαν. Οι ζημιές είναι αρκετές τόσο σε οδοποιία όσο και σε καλλιέργειες, σε κτήματα. Πρέπει να έχουμε τα μάτια μας συνέχεια ανοιχτά, διότι αυτή η μεγάλη καταστροφή που μας έχει βρει με τη μεγάλη πυρκαγιά έχει αυτές τις συνέπειες δυστυχώς. Όλο το παραλιακό μέτωπο έχει μετατραπεί σε έναν απέραντο λασπότοπο, με μηχανήματα του Δήμου και της περιφέρειας να επιχειρούν αδιάκοπα για να απομακρύνουν τους τεράστιους όγκους από φερτά υλικά που έχουν καταλήξει σε Κοτσικιά και Αγία Άννα.